Και πάμε να κλείσουμε το μέρος, να πάμε στον Άγιο Νικόλαο και να πάμε στον προστατευόμενο υγρότοπο του Αλμυρού. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Λεωνίδα Κλόντζα, ο οποίος είναι βέβαια συνάδελφος δημοσιογράφος στην Ανατολή και φυσιολάτρης βέβαια, γνωστός για την αγάπη του στο περιβάλλον. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βρίσκομαι στον Αλμυρό, στην παραλία, την πολύ δημοφιλή παραλία του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται 1 χιλιόμετρο ανατολικά της πόλης, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Είναι η μεγαλύτερη, η μεγαλύτερη. Είναι η μεγαλύτερη, ναι. Και είναι όλο αμμουδιά, δεν υπάρχει καθόλου βότσαλο. Μάλιστα, κύριε Κλόντζα, για πείτε μας λίγο, είναι προστατευόμενος ο υγρότοπος εκεί? Είναι προστατευόμενος και μάλιστα βρίσκεται κατά τους ειδικούς σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, παρόλο που υπάρχει είναι πολύ κολλητικές και πολύ επικίνδυνες, βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το ιδιαίτερο της παραλία αυτή είναι το ποτάμι που εκβάλλει ο Αλμυρός ποταμός, ο οποίος κατεβάζει τεράστιες ποσότητες νερού όλο τον χρόνο. Δηλαδή, είναι αξιοπερίεργο που βρίσκεται τόσο πολύ νερό όλο το χρόνο στην σταθερή ροή. Βλέπουμε και το σχετικό βίντεο, κύριε Κλόντζα, αυτή τη στιγμή, παράλληλα με την τοποθέτησή σας, και πρέπει να είναι και κρύα τα νερά, βέβαια. Σωστά. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα και μειονέκτημα για πολλούς. Το νερό είναι αρκετά κρύο γιατί εκβάλλει το ποτάμι. Είναι η πιο κρύα παραλία από τις πιο κρύες παραλίες της Κρήτης, θεωρώ. Αλλά είναι πολλοί το προτιμούν. Ιδίως τα παιδιά κολυμπούν ακόμα και μέσα στο ποτάμι. Η χαρά είναι αυτή βέβαια, αν και από ό,τι έχω ακούσει βέβαια, άντε να αντέξεις 3-4 λεπτά η αλήθεια είναι, αν δεν έχεις. Ναι. Η παραλία επίσης αυτή είναι πάρα πολύ καλή για τα παιδιά, γιατί επειδή η είσοδος είναι πάρα πολύ εύκολη. Δηλαδή πρέπει να περπατήσεις τουλάχιστον 50 μέτρα για να χωθείς μέχρι το λαιμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Άλλο χαρακτηριστικό της εποχής, της περιοχής, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γλάροι. Παντού υπάρχουν πάρα πολλοί γλάροι εδώ γύρω-γύρω. Ξέρω αν μπορώ με την κάμερα να σας δείξω. Και μάλιστα προλίγου είδα και κάποιο λευκοτυχνιά, ένα από τα αποδημητικά πουλιά. Βέβαια, βέβαια, φαίνεται αυτή η ομορφιά, κύριε Κλόντζα. Πόσες ομορφιές έχουμε στην Κρήτη, η αλήθεια είναι. Και πρέπει να τις αναδείξουμε και να τις προστατεύσουμε. Επίσης εδώ βγαίνει το κρινάκι της θάλασσας, είναι κάτι άκουσε πριν και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και άλλο σημαντικό της περιοχής είναι ότι όλοι οι γύρω λόφοι έχουν οχυρωματικά από την περίοδο της κατοχής. Ένα από αυτά τα οποία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία εδώ γύρω, ναι, τα οποία αξίζει τον κόπο να τα επισκεφτεί κάποιος και να απολαύσει το. Είναι σημαντικό σημείο περιπάτου για πολλούς ντόπιους εδώ πέρα. Στην Ανατολική Κρήτη, βέβαια, αναφερθήκατε στο κρινάκι, έχουμε και τις πεόνιες, σωστά? Βέβαια, στα βουνά αυτή την εποχή βγαίνουν οι πεόνιες. Ίσως το πιο όμορφο λουλούδι αυτής της εποχής. Βγαίνει στη δίχτυ, στα βουνά της δίχτυ και στα λευκά όρη. Και πάντα στα ίδια σημεία. Δηλαδή, αυτοί που θα βγουν φέτος βγαίνουν συνέχεια. Το πρόβλημα είναι ότι η ανθοφορία τους είναι πάρα πολύ σύντομη. Δηλαδή από την ημέρα που θα ανοίξει το άνθος τους, σε 2-3 το πολύ μέρες θα έχει σβήσει. Εγώ ενδεικτικά να σας πω ότι φέτος πήγα μέσα σε ένα μήνα 5 φορές στο σημείο αυτό για να μπορέσω να πάρω τις εικόνες που ήθελα στο βίντεο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ξεχωριστή αλλά σύντομη η παρουσία τους βέβαια. Αλλά αυτή είναι και η μαγεία της φύσης, σωστά? Μάλιστα, μάλιστα. Και το βάζουν και οι γαμπροί για την εποχή αυτή στον πέτο τους. Μάλιστα. Στα χωριά του Μυραμπέλου λέγονται τα λούδια αυτά παγόνια. Γιατί είναι πολύ όμορφα σαν τα παγόνια. Μάλιστα, λοιπόν. Τι να πούμε, κύριε Κλόντζα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξεχωριστή η σύνδεση που πραγματοποιήσαμε και όμορφο το μήνυμα που στέλνετε βέβαια για τις ομορφιές της Κρήτης. Πρέπει να σεβόμαστε τη φύση και το περιβάλλον βέβαια. Και μεταφερθήκαμε από την θάλασσα και τον ποταμό, σωστά, κύριε Κλόντζα, πήγαμε και στα ορεινά και είδαμε και την πεόνια. Περίπου στα 800 μέτρα υψόμετρο. Μάλιστα, λοιπόν, την καλησπέρα μας, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.